ευθύνες θα αποδοθούν μέσα από τη δικαστική διερεύνηση. Διότι κανένας δεν πρέπει να κάνει τον ειδικό με τόση μεγάλη ευκολία σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Επαναλαμβάνω ότι προφανώς ευθύνε υπάρχουν. Να τις δούμε συγκεκριμένα, ούτε μπαίνω καθόλου στο πόρισμα του εισεγγελέα ε, ο κ. Κατρίνη έψεψε να το κάνει για το συγκεκριμένο θέμα της σύγκληση. Εν πάση περιπτώσει εντάξει. Ακόμη, και αυτό, ναι, σύμφωνοι, ναι. ναι, ακόμη και αυτό είναι να κρυθεί. Έτσι δεν είναι. Προφανώς είναι να κρυθεί. Και δεν νομίζω ότι η αντιπαράθεση... Είναι επιβαλλητικό κύριε Μαντά. Το θέτει μέσα στο λέω, ναι, βεβαίω. Ναι, ναι, όχι απλώ. Δεν, απλώς, ναι. δεν το αμφισβητώ αυτό. Δεν δεν το κλείσει αυτό. να λέω, Για, λέω, να, για να το τελειώσω, δεν νομίζω ότι η αντιπαράθεση για το θέμα και τη συγκεκριμένη περιφέρεια Πρέπει να γίνει με όρου τη βοήθεια. Πρέπει να το αποφύγουμε. Σαφέ Τώρα, κύριε Μαντά, υπάρχει το θέμα που έχει ανοίξει εχθέ με, ε, ε, με το νόμο, την τροπολογία που έχει φέρει η κυβέρνηση για το θέμα των φαρμάκων. Και σα κατηγορούν ότι ουσιαστικά δίνετε το πράσινο φω για να αυξήσουν τα κέρδη του οι πολυεθνικέ με το φάρμακο. Θα εξηγήσω ακριβώ. Ε, Όσο τι μπορείτε συμβαίνει. πιο σύντομα. Ναι, ναι. Για Πάρα... να μπορέσουμε να πάρουμε και μια. Πάρα πολύ σύντομα. Ε, πράγματι, χτες ένα νομοσχέδιο που είχε Πολύ σημαντικά πράγματα, τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών με νέους την ε, κατάργηση του Κελπνό και την ε, τοποθέτηση σε αυτό ενός δημόσιου φορέα ε, για τα θέματα της δημόσιας υγείας, υπήρξε και μία τροπολογία που αφορούσε και αφορά, και αυτή θα είναι το αντικείμενο της ονομαστικής οφορίας σε λίγη ώρα, ε, το θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων. Τι αλλάζει αυτό, από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, ε, για τα 5.500 κωδικούς περίπου των φαρμάκων, προβλέπεται μία... Ε, αύξηση, δέκα μία, 100%. Όχι, όχι, θα σας πω. Για, για τα 2, 2.000 περίπου, 2.000 και κάτι, το 40%, προβλέπεται με βάση τις δύο χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης, μια αύξηση που να, ως, ώστε να φτάσουν στη χαμηλότερη Μάλιστα. τιμή της Ευρωζώνης και για τα άλλο 40% μειώσεις. μειώσεις αντίστοιχες ώστε να φτάσουν επίσης στο χαμηλότερο... Και χίλια φάρμα το ίδιο. 400 περίπου. Μάλιστα, 400. Πε, περίπου 460 αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί Αυτό και είναι πέρα... των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών. Όχι. Αυτό Έχει είναι... Ο κύριος, Εντάξει, ας το λέει. <laughs> θα σας πω. Ναι. Αυτό είναι ένας αναγκαίο εξορθολογισμό κατά τη γνώμη μα του συστήματο. Τέτοιο που να. Κανένα. Από μόνη τη κυβέρνηση το αποφάσισε αυτό το πράγμα. Βεβαίω, ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι μια όχι διαδικασία. Ότι δεχόμουν απειλέ από μεγάλε ότι πω... θα αποσύρουν φάρμακα. <laughs> θα, θα, σας σα πω κάτι. Κοιτάξτε. <laughs> Αυτά που μειώνονται κατά βάση είναι <laughs> τα φάρμακα των, των πολιεθνικών με έναν τρόπο. Μάλισή. Τα ακριβά φάρμακα. Πράγματι, όχι μόνο ο συγκεκριμένο υπουργό, και άλλοι υπουργοί έχουν δεχτεί πιέσει για απόσυση ε, φαρμάκων, κυρίω του αντικαρκινικού φάσματο. Αλλά αυτό το οποίο πιέζει περισσότερο εξ αντικειμένου είναι φάρμακα πολύ χρήσιμα, κυρίω αυτά είναι τα γενώσιμα, φτηνά φάρμακα να αποσυρθούν Μάλιστα. και με μία αλλαγή να επανέλθουν ω πολύ πιο ακριβά <χαι> φάρμακα. Συνεπώ, δεν έχουμε, έχουμε ένα ισορροπημένο σύστημα. Δεν έχουμε επιβάρυνση, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει ταβάνι στον προπολογισμό, στην στο ταπάνη και δεν θα έχουμε και την άποψη τη αντιπολίτευση και, και τον Εμένα θα μου επιτρέψετε αστενό. να ξεκινήσω την απάντησή μου.